Μια απίστευτη αναστάτωση προκάλεσε Γάλλο επιβάτη στην πτήση Πάρης Αθήνα, υποχρεώνοντα τον πιλότο μάλιστα να κάνει αναγκαστική προσγείωση στη Θεσσαλονίκη. Ο Γάλλο παρενόχλησε σεξουαλικά την αεροσυνοδό που προσπάθησε να τον συνετήσει. Η αεροσυνοδό, παρά τον νεαρό τη ηλικία τη, αντέδρασε με ψυχραιμία και ακολούθησε το πρωτόκολλο. Ειδοποίησε αμέσω την προϊσταμένη καμπίνα, η οποία με τη σειρά τη ενημέρωσε τον κυβερνήτη. Ωστόσο, ο Γάλλος επιβάτη συνέχισε απτόητο να επιδεικνύει προκλητική συμπεριφορά όχι μόνο κατά των μελών του πληρώματο αλλά και εναντίον των υπολείπων επιβατών. Κάποια στιγμή άρχισε να μα φτύνει ενώ προσπαθούσαμε να τον προσπεράσουμε για να φτάσουμε στην τουαλέτα, κατήγγειλε ένα εκ των συνεπιβατών. Σημειώνεται ότι η αεροσυνοδό είπε στον κυβερνήτη ότι ο εν λόγω επιβάτη δεν τη φάνηκε μεθυσμένο όταν μπήκε στο αεροπλάνο γιατί εκείνο μιλούσε στο τηλέφωνο. Σύμφωνα με πληροφορίε, ο κυβερνήτη δεν βγήκε από την καμπίνα κάτι που ενδεχομένω έδωσε το δικαίωμα στον παράφρονα Γάλλο επιβάτη να συνεχίσει την προκλητική και επιθετική συμπεριφορά του. Όπω είπε ο πιλότο, τον ακινητοποίησαν και τον έδεσαν στη θέση του, αν και προτιμότερο ήταν να τον κλειδώσουν μέσα στην τουαλέτα. Άλλο επιβάτη δίνει επιπλέον πληροφορίε λέγοντα πω το συμβάν ξεκίνησε περίπου 45 λεπτά από την απογείωση από το Παρίσι και μέχρι την Αλβανία τον είχαν υπομερικό έλεγχο. Στο αεροδρόμιο τη Θεσσαλονίκης επιχείρησαν δέκα αστυνομικοί, εκ των οποίων ο ένα κατάφερε να πάρει το διαβατήριο του Γάλλου από την τσέπη. Μάλιστα, διαπίστωσε ότι είχε κάνει την ανάγκη πάνω του και του ζήτησε να αλλάξει ρούχα πριν να αποβιβαστεί από το αεροσκάφος.